Ελευθερία, ξεκινάμε. Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ στην Κηπούπολη, στην προετοιμασία του ΠΑΟ Κηπούπολης και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον νέο προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μανώλη Παπαδόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλή σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να καταρχήν να έχουν υγεία όλοι οι ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό. Και σας υγεία βέβαια σε όλους τους αντιπάλους. Νομίζω μια νέα προσπάθεια με νέα παιδιά. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλά, θα δουλέψουμε πολύ. Ο στόχος, coach? Ο στόχος είναι να παίξουμε καλά, να παίξουμε σωστά, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να εξασφαλίσουμε και την παραμονή στην κατηγορία, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, και όσο γίνεται ψηλότερα. Πώς πήρατε την απόφαση? Έχετε καιρό να αναλάβετε ομάδα? Ναι, είναι πριν μια πενταετία που ήμουν στο Χαϊδάρι. 5 χρόνια ήμουν στοιχείο στον Κανάρι. Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος τελείωσε και ξεκινάει ένας καινούριος. Πάγα κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Κάθε... Όπως σας ήταν ένας προπονητής που ήταν αρκετά χρόνια στην ομάδα. Ναι, όπως εγώ ήμουν 5 χρόνια στοιχείο και αυτός ήταν 5 χρόνια. Αυτό είναι καλό σημάδι και για τους προπονητές, αλλά και για το ότι οι ομάδες πια καταλαβαίνουν ότι για να χτίσεις μια ομάδα χρειάζεται χρόνος. Και φαίνεται ότι τον δίνουν το χρόνο. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο συζητήσαμε στο να, για να χτίσουμε μια ομάδα καλή. Ότι θα υπάρχει χρόνος, θα υπάρχει υπομονή. Ωραία. Το ρόστερ έχει κλείσει? Ναι, νομίζω βλέπετε ότι είμαστε και πολλοί. Και με νέα παιδιά και με παιδιά τα οποία είναι έμπειρα. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Η Κηπούπολη έχει αρκετές... Αν σκεφτούμε, είναι για έναν τερματοφύλακα τον οποίο μπορεί να είναι και από τις ακαδημίες. Βέβαια έχετε προωθήσει και αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες, ναι, ναι, από τα τμήματα. Είναι μια φιλοσοφία την οποία την έχει η ομάδα και νομίζω ότι πρέπει να τη διατηρήσουμε και σιγά σιγά να την, όσο μπορούμε να τη στηρίξουμε. Υπάρχουν ταλέντα, δηλαδή νέα παιδιά να μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν την καριέρα που κάνατε εσείς ως ποδοσφαιριστής? Πάντα θα βρίσκεις, πάντα υπάρχουν παιδιά, είναι το πώς θα τα αξιοποιήσεις, πώς θα τα αντιμετωπίσεις, γιατί οι δυσκολίες στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές. Αρκεί και αυτοί να μην τα βάλουν κάτω, οι ποδοσφαιριστές, αλλά και εμείς να τους δώσουμε την ευχέρεια. Η Κηπούπολη έχει αρκετούς πιστούς και ένθερμους φιλάθλους. Ναι, το ξέρω, το έχω μάθει. Τι μπορείτε εσείς να τους υποσχεθείτε, τι να περιμένουν από τη νέα Κηπούπολη του Μανώλη Παπαδόπουλου? Μια ομάδα η οποία θα προσπαθεί πρώτα να κάνει ένα σωστό παιχνίδι, να κάνει το παιχνίδι της, το δικό της παιχνίδι, να εξαρτάται από τον εαυτό της και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει και όσο ψηλότερα μπορούμε να φτάσουμε θα τη φτάσουμε. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, 3 όμιλοι. Ναι, αυτό... Θα πέσουν αρκετές ομάδες λόγω... Αυτό προμηνεί τη δυσκολία. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πιστεύω ότι θα τα απεξέλθουμε. Πρώτο φιλικό... Είναι με το Χαϊδάρι στις 19 του μήνα στο γήπεδο του Χαϊδαρίου. Ωραία. Και τώρα μια, τη δική σας γνώμη, δεν ξέρω πώς είδατε τη φετινή ΑΕΚ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το σημαντικότερο, και βέβαια είναι σημαντικό το τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, το σημαντικό γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου που ετοιμάζεται το γήπεδο της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, αν δεν πήρε ένα πρωτάθλημα, πήρε πρόπερση, δεν πήρε πέρσι, δεν πήρε φέτος, διεκδικεί το κύπελο. Συγγνώμη, η ΑΕΚ είναι πάντα ομάδα η οποία διεκδικεί τίτλους. Αυτό κάνει, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι το ότι χτίζει το γήπεδό της και καλώς ερχόντων των πραγμάτων, του χρόνου, πιθανόν τέτοιο καιρό να είναι στο γήπεδό της. Από εκεί μπορεί να σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο εφαλτήριο για να κατακτήσει και άλλους τίτλους. Όπως με το γήπεδο το Καραϊσκάκι. Είναι φυσικό αυτό, άμα δεν έχεις το δικό σου γήπεδο. Είναι φυσιολογικό. Πήγατε φέτος, παρακολουθήσατε κάποιο Όχι πολύ, νομίζω σε ένα-δυο μάτς πήγα, δεν μπορούσα διότι ήμουν συνέχεια τον περισσότερο καιρό πριν τον κορονοϊό, ειδικά στη Χίο. Σπάνια, αλλά τώρα που θα είμαι εδώ θα παρακολουθώ από κοντά. Ωραία, τώρα για την Κηπούπολη βλέπω ότι και στην προπόνηση είναι σχεδόν όλη η διοίκηση παρών. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτό το κλίμα, πώς το είναι ζεστό, τις μέρες που είστε? Το ζεστό κλίμα που το οποίο βρήκα και... Μου έκανε εντύπωση όταν... σε προπόνηση ομάδας να είναι σχεδόν όλα τα ναι, ναι. Αυτό διέκρινα και εγώ από την αρχή, γι' αυτό και η αποφασή μου ήταν γρήγορη στην ουσία.
Και είπα το ναι, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα και εύκολα. Γιατί είδα ότι οι άνθρωποι και από αυτά που μου είπαν και τη ζεστασία που δείξανε, με κάνανε χωρίς να σκεφτώ πάρα πολύ ή να σκεφτώ άλλες προτάσεις. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε, υγεία. Εύχομαι να γίνουν τα πρωταθλήματα κανονικά. Ναι, βλέποντας και κάνοντας και βέβαια. Εγώ θα ευχηθώ πάλι υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε δικούς μας είτε αντιπάλους. Όλοι όσοι μπορούμε και είμαστε γύρω από το ποδόσφαιρο να κοιτάξουμε να το κάνουμε καλύτερο, να το κάνουμε ομορφότερο, να ευχαριστιέται και λίγο και η διοίκηση και ο κόσμος που έρχεται, να βλέπει και λίγο ο κόσμος, να το ευχαριστιέται, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα, σίγουρα. Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Καλή χρονιά για όλους και υγεία.